σημαντική για το κόμμα αλλά και για την περιοχή με την οποία έχει θεσμό. Θεωρεί την ανάδειξη του Πάνου Σκουρλέτη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης Γιώργος Χατζηθεοδόρου. Μια επιλογή που σηματοδοτεί με ακόμα πιο σαφή τρόπο το αριστερό στίγμα του κόμματος και κατ' επέκταση της κυβερνητικής πλέον πολιτικής, η οποία μετά το τέλος των μνημονίων διαθέτει περισσότερη ευελιξία. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και προσωπικά για μένα πάρα πολύ ευχάριστο. Ένας άνθρωπος, ένας σύντροφος από τα πολύ παλιά, από την εφηβεία μας ακόμα, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος έμπραχτα έχει δείξει βέβαια και την αγάπη του για την περιοχή μας, με πολλές επισκέψεις εδώ και ως υπουργός, αλλά και παλιότερα ως εκπρόσωπος τύπου, είναι πάρα πολύ σημαντική, θεωρώ θα είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά του. Ένα έμπειρο στέλεχος του κόμματος, ο οποίος ουσιαστικά θυσιάζει μια υπουργική θέση και αυτό δείχνει και το χαρακτήρα και τις αξίες της αριστεράς. Θα θέλαμε όλοι να ευχαριστήσουμε τον Πάνο τον Ρίγα, ο οποίος θεωρώ ότι στα δύσκολα κράτησε το κόμμα με τα πολύ μεγάλα προβλήματα που είχε η χώρα και βέβαια νομίζω ότι από το νέο μετερίζι το οποίο ουσιαστικά κλήθηκε να υπηρετήσει ώστε να πληρωτήσει υπουργός Άμυνας, νομίζω και εκεί θα τα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Για μας όμως ο Πάνος Σκουρλέτης είναι φίλος, είναι σύντροφος και θεωρώ ότι θα ξεκινήσει από ψηλά πάλι από εμάς για την αναδιάταξη και του κόμματος, να γιώσει επιτέλους το κόμμα και να το οργανώσει ξανά από την αρχή για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον κόσμο και να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει από την σημερινή κυβέρνηση. Χωρίς ένα δυνατό κόμμα δεν μπορεί να υπάρχει μια δυνατή κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρχει μια καινούργια νέα εκλογική μάχη και θεωρώ ότι το 19 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά εκλογική με 4 ουσιαστικά αναμετρήσεις, άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα πάρα πολύ δυνατό κόμμα. Αυτό νομίζω θα κάνει ο Πάνος Σκουρλέτης με τη δική μας βοήθεια και βέβαια έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας. Η εκλογή Σκουρλέτη δείχνει τις προθέσεις του Μαγάρου Μαξίμου να αναβαθμιστεί πολιτικά η συγκεκριμένη θέση αλλά και να δοθεί βάρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου, εντός του 2019 το κυβερνών κόμμα καλείται να δώσει 3 εκλογικές μάχες και ως εκ τούτου θα πρέπει οι κομματικές μηχανές να αρχίσουν να δουλεύουν στο φουλ και ο νέος γραμματέας να μπορεί να συνομιλήσει και με πολίτες που έχουν απογοητευτεί από την κυβερνητική πολιτική, κάτι που φαίνεται ότι μπορεί να επιτύχει ο Πάνος Σκουρλέτης.